Παρακαλώ, είναι κύριε Κατσιβάτα. Είναι πραγματικά. Να πω κάτι συγκεκριμένο το οποίο προκύπτει στην καθημερινότητά μας. Όταν κάποιος έρχεται λαθρέος, συμφωνώ με τον κύριο Πλεύρη, δηλαδή με την ιδιότητα του μετανάστη. Παράνομος λαθρέος, εγώ θα δεχτώ το παράνομος. Δηλαδή, τι σημαίνει. Αυτό. Έρχεται εδώ, με τον τρόπο με τον οποίο έρχεται, πηγαίνει και μισθώνει ένα κίνητο. Ο εκμισθωτής, λόγω άγνοιας, αν θέλετε, ανυπετίως πολλές φορές. Δεν ελέγχει, πολλές φορές. Δεν ελέγχει την ομιμότητα. Δεν ελέγχει την ομιμότητα. Και υπετίως πολλές φορές. Διαμένει μόνιμα. Διαμένει μόνιμα. Συγχωρείτε, πού θέλω να καταλήξω. Διαμένει μόνιμα, δεν καταβάλει το συμφωνωμένο μίσθωμα βάσει τη σύμβαση κτλ. Και ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν. Ούτε από την αστυνομική αρχή, ούτε από οποιαδήποτε άλλη αρχή. Με αποτέλεσμα. Ο μετανάστης. Ο παράνομος μετανάστης. Μέσα από το ότι συνεπάγεται από την παρανομία, δεν μπορούσε να ελεγχθεί. Δεν μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός. Και μπορεί να εγκληματεί και να μην μπορεί να το βρει κανείς πουθενά. Μία έκφανση, μία πτυχή δυσμενής, επαχθής, αν θέλετε, τις ιδιότητες του παρανόμου ή του λαθρέου, όπως εσείς μου μιλάτε δυνητικά για τους ανθρώπους. Θα μπορούσε και όχι, να. Εγώ σας μιλάω με συγκεκριμένα. Σας μιλάω με συγκεκριμένα υπαρκτά στοιχεία τα οποία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν από τη χώρα τους για να έρθουν στη δική μας να εγκληματίσουν. Είναι άνθρωποι που φεύγουν από τις χώρες τους. Από εμπόλεμες ζώνες, από ιμπεριαλιστικές χώρες, από κατεστραμμένες. Στις οποίες ξέρουν ότι οι Έλληνες έχουν και στρατούς εκεί. Άρα λοιπόν ας δούμε πρώτα τις δικές μας ευθύνες. Αλλά έρχονται μόνο στη δική μας χώρα όμως. Δεν έχουν πηγαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κυρία Καρακώστα, θα ήθελα παρακαλώ θα σας δώσω και πάλι το λόγο. Και άλλες χώρες έχουν στρατούς, αλλά στη δική μας χώρα έρχονται περισσότερο. Επειδή η κυρία Ράπη Καραγιάννη και ως βουλευτής έχει κάνει πολλές επερωτήσεις και για το τράφικ και ξέρει πολύ καλά και από μέσα έτσι. Τα πράγματα μπορείτε να μας πείτε στο κέντρο, τι ναι. συμβαίνει και στο κέντρο λοιπόν, και με την ιδιότητά σας πρώην βουλευτής και τώρα με τη συμμετοχή σας στις εκλογές έτσι, που είμαι με τη λαϊκή συσπήρωση λοιπόν, στο κεντρικό τομέα Αθήνας λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είτε έρχονται από εμπόλεμες περιοχές έτσι είτε έρχονται γιατί είναι οικονομικοί μετανάστες και θέλουν να έρθουν για μια καλύτερη ζωή, νομίζω είναι ανθρώπινο αυτό που φεύγουν από τη χώρα τους γιατί πεινάνε και έρχονται για κάτι καλύτερο. Όπως φεύγαν και στην αρχαία Ελλάδα. Ναι, μπορεί η Ελλάδα να αντέξει δεν μπορεί, αυτή την ατρώα ζωή. Υπάρχει υποδομή, μπορεί να αντέξει αυτή την ατρώα ζωή λαθρομεταναστών. Φυσικά δεν μπορεί μια μικρή χώρα όπως είναι η πατρίδα μας να τα αντέξει όλα αυτά. Όμως γνωρίζετε, κυρία Μιχαλολιάκου, ότι. Στο μνημόνιο που υπογράψανε ότι μέχρι το 2014 θα έχει η Ελλάδα 4 εκατομμύρια μετανάστες. Το γνωρίζετε. Και νομίζω ότι εσείς κύριε Πλεύρη το υπογράψατε το μνημόνιο, το διψηφίσατε. Λοιπόν, άρα. Πού λέει το μνημόνιο, για μετανάστες. Το μνημόνιο ήταν δανειακή σύμβαση. Δεν αναφέρεται λοιπόν, πουθενά για νούμερο μεταναστών. Ότι αναφέρεται ότι μέχρι το 2014 θα είναι στην Ελλάδα περίπου 4 εκατομμύρια. Αυτό δεν το λέει το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι δανειακή σχέση. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε έκθεση να διαμφίσω τη συζήτηση με ένα ντοκουμέντο. Μην πέφτε πάνω, διότι λοιπόν, ακούστε τώρα. Και ο τηλεθεατής και δεν το μνημόνιο δεν μπαίνει σε λογικές. Δεν είναι από τη μια στιγμή να λέμε, να κατηγοράμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και να με συλλήβδουν όλους να τους βάζουμε να τους βαλιάζουμε, οι οποίοι ψάχνουν για ένα καλύτερο μέλλον και γνωρίζετε πολύ καλά ότι από την Τουρκία που περνάνε η Τουρκία δεν τους επιτρέπει να ξαναεπιστρέψουν. Μία φορά και μόνο περνάνε. Ένα αυτό. Και δεύτερον, όταν έρχονται εδώ πέρα, έχουμε υπογράψει τη συνθήκη του Δουβλίνου 2. Όπου δεν μπορούν να φύγουν από εδώ να πάνε στις ευρωπαϊκές χώρες. Διότι νομίζω όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν εδώ πέρα. Έτσι, θα μπορούσαμε λοιπόν, έτσι, σαν κράτος, να μπορούσουν, που έρχονται από πάνω, άσυλο. Να δίνουμε άσυλο, να τους δίνουμε χαρτιά και τα απαιτούμενα που χρειάζονται και να μπορούν να μεταπάνε σε άλλες χώρες. Αλλά ξέρετε, κυρία Ράπη, άσυλο δεν μπορούμε να μπορούμε όρια, να καταγγείλουμε το Δουβλίνο 2. Γνωρίζω ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Για τους γενείς κατοίκους η κατάσταση είναι αφόρητη. Το γνωρίζω αυτό. Δεν φτάσει πλέον στα όρια συναγερμού. Δεν υπάρχει δεν πλέον οι κοινωνική συνοχή. Δεν αντέχουν. Συμφωνώ και από την άλλη. Δεν αντέχουν οι αριστερές αυτές. Και θα έλω και η κυρία Καρακώστα και εσείς να μου πείτε. Απαντά σε τέτοια αιτήματα των καιρών με κάποια ιδεολογήματα,
Όχι, καθόλου με κάποια βιολογήματα. Δεν απαντά πιστικά στα ερωτήματα προτάσεις. Και αρκείται σε συμβολισμούς και μόνο. Όχι, κάνετε λάθος. Συγκεκριμένες προτάσεις. Ζητάμε λοιπόν από τους κυβερνώντες να δίνουν χαρτιά στους ανθρώπους αυτούς, να γίνονται νόμιμοι για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο τους λόγους εγκληματικότητας και της εισόρευσης στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και για οικονομικούς λόγους, τους οποίους μπορούμε να αναφέρουμε στη συνέχεια. Μισό γιατί δεν είναι πάντα. Συγγνώμη αν θέλετε. Συγγνώμη αν θέλετε. Ο παράνομος θα γίνει. Έχει πει παράνομα, δεν έχει σεβαστεί τους νόμους. Δεν υπάρχουν. Εσύ λέτε το πολιτικό άσυλο. Δεν υπάρχουν διαδικασίες στη χώρα μας όπου μπορεί να έρθει μετανάστες ή πρόσφυγας νομίμως. Πώς άρα δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία σε καμιά χώρα. Πάω στο προξενείο τη χώρα από την οποία έκανε πρόσκληση. Με πρόσκληση για αυτό. Δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Αλλά αυτή τη στιγμή αντέχει αυτό τον κόσμο η Ελλάδα. Πρακτικά που λέτε. Έχουμε την ανεργία στο 15% και μου λέτε. Αυτή γιατί δεν αντέχει. Αφήστε το. Αντέχει. Μπορεί να αντέξει μια χώρα. Να τελειώσει. Να επιτρέψετε να τελειώσω. Διότι αυτή είναι μια καραμέλα που παραπλανεί τον κόσμο. Και ο κύριος Παπαδόπουλος, διότι στη χώρα μας οι ελιές μας θα ήταν αμάζευτες, τα πορτοκάλια μας αμάζευτα, τη μητέρα σας και το σπίτι σας το καθαρίζει κάποια ξένη. Δεν το καθαρίζει καμία ξένη. Μια ώρα ξέρω θα το καθάριζε. Και πρέπει με να συγχωρείτε, δηλαδή, ότι αν αυτό φύγει, που λέτε τι σχέση έχει με αυτό που λέω. Θα με αφήσετε να τελειώσω. Αυτή ξέρετε πώς είναι η νόμιμη στην Ελλάδα. Η νόμιμη στην Ελλάδα είναι 700.000. Δεν φτάνει αυτός ο αριθμός για τις εργασίες που λέτε. Το 1,5 εκατομμύριο ελιές μαζεύει στην πλατεία Βάθης. Κύριε Πλεύρη, τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Αν με αφήσετε θα σας απαντήσω. Εσείς δεν μιλάτε μόνο σας. Μα δεν μιλάω, εσείς μιλάτε. Θα ήθελα παρακαλώ κάνω μία διακοπή πολύ σύντομη για τους φίλους τηλεθεατές. Μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε στην εκπομπή μας κάνοντας τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας τοποθετήσεις, τις δικές σας καταγγελίες στο ερώτημα που βλέπετε στις οθόνες σας. Γετοποίηση, φτωχοποίηση, λαθρομετανάστευση, υψηλοί δείκτες εγκληματικότητας κυρίες και κύριοι. Η Αθήνα είναι ένα καζάνι που βράζει και είναι έτοιμο να εκραγεί. Θα έχουμε κοινωνική έκρηξη, κοινωνική εξέγερση. Μείνετε μαζί μας σε ένα σύντομο διάλειμμα. Γετοποίηση και φτωχοποίηση, κυρίες και κύριοι, κοινωνικών ομάδων, στρατιές εισαγόμενων επετών, υπόγεια τζαμιά στην Αθήνα, στρατός λαθρομεταναστών, στρατός κατοχής, δεν ζούμε μόνο το στρατό της κατοχής του Τέταρτου Ράιχ, που φυσικά είναι το θέμα της οικονομικής κρίσης, αλλά ζούμε και τον στρατό κατοχής των λαθρομεταναστών. Οδηγούμεθα σε κοινωνική έκρηξη, σε ενδοφυλωτικές θρησκευτικές συγκρούσεις. Πάμε στην πλατεία Βικτωρίας, κοινωνία ώρα 0 ή ορατότης 0, να δούμε το βίντεο. Είμαστε στην πλατεία Βικτωρίας. Θα απευθυνθούμε σε συγκεκριμένους κατοίκους εδώ πέρα να μας μιλήσουν, να δούμε τη γνώμη τους. Συγγνώμη λίγο. Δεν χρειάζεται να το κουτσάνει με τη. Ελληνικά μιλάει κανένα. Ελληνικά, ελληνικά. Κάτσε, μιλάει αυτός. Νο. Πού μιλάει. Νο. Μιλά. Πού μιλάει. Κάτσε. Κουλάρε. Κουλάρε. Πες μου για τα αυγά, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, πες μου για τα αυγά. Έχετε δημοσιονομικό έλεγχο. Πες μου για τα αυγά. Θέλω να μου μιλήσεις για τα αυγά. Έχετε δημοσιονομικό έλεγχο. Πες μου λίγο. Γιατί υπάρχουν εδώ αυγά. Αυτά είναι βραστά, βρασμένα και παίζει τα παιδιά. Και παίζουν τα παιδιά, τι παίζουν ακριβώς. Αυτά παίζει ακριβώς, είναι για 1 ευρώ 4 αυγά. Μάλιστα. Και παίρνει 2 παιδιά. 2 παιδιά και παίζει. Να σε ρωτήσω κάτι να μου απαντήσει. Αν εγώ τώρα περάσω από εδώ και σε εκνευρίσω λίγο, θα φάω κάποιο αυγό πάνω μου. Ναι. Ναι ή όχι. Ναι. Κατοικώ εδώ και 20 χρόνια στην πλατεία Βικτωρίας. Αυτό το άθλιο χάλι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Κατουράνε, παίζουν, έχουν σπάσει τα παγκάκια, τσαλαπατήσανε το πράσινο. Δεν υπάρχει αστυνόμευση, ούτε δημοτική αστυνομία.
ούτε αστυνομικοί περνάνε ποτέ να ελέξουν. Περνάνε, κάνουν γύρω-γύρω βόλτες, έχουν διαλύσει τα πάντα. Φύγαν από τον Άγιο Παντελεήμονα, ανεβήκαν εδώ. Μέλουν άλλες πλατείες να κατακλείσουν. Γιατί όμως θέλω να σας πω κάτι, γιατί δεν παίρνουν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ίσως να έχουν κάπου να μείνουν, ας πάνε στο Ολυμπιακό χωριό, να τους κάνουν σπίτια, να τους δώσουν εκεί και να πάνε να μείνουν εκεί. Είμαστε κάτοικοι της πλατείας Βικτωρίας. Εγώ προσωπικά μένω Αριστοτέλους και Κωδρικτόνος. Βλέπετε η κατάσταση γίνεται εδώ πέρα. Καθημερινά από την Αλεξανδρούπολη τους φέρουν με πούλμαν, με κτέλ, με λεωφορεία, τους φέρουν από Μυτιλίνη με πλοίο, ακόμα και με αεροπλάνα τους φέρουν και έρχονται όλοι εδώ στην πλατεία Βικτωρίας. Το πρόβλημα είναι σε όλη την Αθήνα. Πλατεία Αττικής, πλατεία Αγίου Παντελεήμονα που τώρα έχει καθαρίσει, πλατεία Αμερικής, πλατεία Εξαρχείων. Παντού υπάρχει πρόβλημα χαρνών, πατησίων, παντού. Η κατάσταση βλέπετε ποια είναι. Παρεμπόριο, ναρκωτικά, πορνεία, παιδεραστία, όλοι αυτοί δεν είναι ελεγμένοι και εξών αυτού, να πούμε και την αλήθεια, ζουν στα σπίτια μας και δουλεύουν στις δουλειές μας. Ζουν εις βάρος μας, ζουν εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Και κάτι άλλο. Είναι μουσουλμάνοι. Ως γνωστόν, οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούν αδέλφια τους τους Τούρκους και όλο τον μουσουλμανικό κόσμο και δεν ξέρουμε πώς θα δράσουν σε μια περίπτωση πολέμου με Τουρκία ή με άλλο μουσουλμανικό κράτος. Έχουμε 4 εκατομμύρια λαθρομετανάστες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που βλέπετε είναι ένα πολύ μικρό δείγμα. Καλό είναι να πάμε σαν κάτοικοι σε όλες τις πλατείες της Αθήνας για να δείτε πόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα. Αν κατεβούμε τώρα στην Ομόνια, θα δείτε μαύρους που πουλάνε ναρκωτικά. Και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Όλοι αυτοί σε μια ενδεχόμενη σύραξη θα εξεγερθούν. Ζω εδώ και 20 περίπου χρόνια στην περιοχή. Δεν τολμάω να βγω από το σπίτι. Με έχουν κλέψει ήδη 5 φορές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα γιατί θα πρέπει να κάνουμε εμείς στέμενος ή τζαμί, δεν ξέρω αν με εξηγήσει κάποιος τη διαφορά, με χρήματα του ελληνικού λαού, για ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν παράνομα στη χώρα, οι οποίοι μπορεί να συνδέονται με Αλ-Κάιντα, με μυστικές υπηρεσίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα γίνει εδώ παροικία του Ισλάμ. Είναι κόσμος ο οποίος ήρθε παράνομα, ήρθε μέσα στα σπίτια μας χωρίς να μας ζητήσει την άδεια, καταστρέφει τα ταμεία. Γενικά είναι ένα βαρέλι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, όπως είπε και ο Λαζόπουλος, το οποίο μπάζει από παντού. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Η γιαγιά η οποία δεν θέλει το μουσουλμάνο αυτή τη στιγμή και φοβάται να βγει από το σπίτι της, δεν φτιάχνει μαζί με τον καφέ, δεν κοιτάει μάλλον την ώρα που φτιάχνει τον καφέ και μία φωτογραφία του Χίτλερ και αποδίδει τιμές. Είναι άνθρωποι απελπισμένοι, οι οποίοι θέλουν να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους και κανείς δεν τους ακούει. Επιτέλους και εμείς είμαστε Έλληνες, κάτοικοι αυτής της χώρας, δεν είμαστε ούτε τριτοκοσμικοί ούτε τετρακοσμικοί. Να σας πω για το χάλι της πλατείας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν κάτοικοι να βγούμε, να καθίσουμε στην πλατεία μας, να εκμεταλλευτούμε το χώρο που δικαιωματικά μας ανήκει σαν φορολογούμενοι πολίτες που είμαστε. Βρίσκεται στα χάλια, στη βρώμα, στην αυθαιρεσία, έχει γίνει καταβλισμός. Έχει γίνει χώρος καταβλισμού των λαθρομεταναστών και μετά από μια ορισμένη ώρα κανένας Έλληνας δεν έχει τη δυνατότητα να περάσει. Ούτε να κινηθεί, ούτε να περάσει από εδώ, ούτε από γύρω-γύρω. Και είμαστε αναγκασμένοι να βρισκόμαστε μέσα στα σπίτια μας, κλεισμένοι χωρίς να έχουμε τις απολαβές και το αυτονόητο που έχουν όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας, τις υπόλοιπες περιοχές των Βορείων, των Νοτίων Προαστίων και του Κολονακίου και όλων των άλλων περιοχών.